δούμε και λίγο τις εξελίξεις για το τι συμβαίνει, αλλά και να συζητήσουμε το τι μηνύματα περνούμε ως γονείς και ως κοινωνία από αυτό το περιστατικό, το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει όλους και σε Ελλάδα αλλά και σε Κύπρο. Ναι. Καλά, οι εξελίξεις οι γνωστές είναι ότι η 33χρονη μητέρα των τριών παιδιών, τα οποία πέθαναν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανήλικα μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, έχει συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Πριν τρεις-τέσσερις μέρες, νομίζω. Έχει συλληφθεί και είναι επισήμως κατηγορούμενη από τις αρχές για το φόνο του τρίτου παιδιού. Το τρίτο παιδί που πέθανε στη σειρά, που είναι και το πρώτο παιδί της οικογένειας. Και αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό. Και διερευνούνται και οι θάνατοι των άλλων δύο παιδιών. Πρώτα επέθανε το κοριτσάκι, το δεύτερο, που ήταν νομίζω 3,5 ετών. Μετά το βρέφος, που ήταν 6 μηνών. Και στο καπάκι παρουσίασαν κάποια θέματα υγείας στο μεγάλο του παιδί, που ήταν 9-8 χρονών πρέπει να ήταν τότε. Κάποιες κρίσεις ανεξήγητες που δεν βρίσκα γιατί. Σε κάποια φάση, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, έπαθε έτσι μια κρίση που της προκάλεσε έναν οξία και την άφησε τετραπληγική. Και ένα χρόνο μετά περίπου έφυγε, τέλη του Γενάρη. Και στην διερεύνηση της υπόθεσης αυτής ευρέθηκε ότι μέσα στο σώμα του παιδιού υπήρχε σε πολύ ψηλά ποσοστά μια δηλητηριώδης ουσία. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είμαι δημοσιογράφος. Έχουμε ακούσει διάφορα τις τελευταίες μέρες. Και θα ακούσω άλλα τόσα τις επόμενες μέρες. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Τώρα λέω, είδες ούτε ονόματα είπα, ούτε. Λοιπόν. Να πω κάτι πριν συνεχίσουμε. Να σε ρωτήσω μάλλον κάτι πριν συνεχίσουμε. Ο ρόλος του ψυχολόγου μπορεί να βοηθήσει στο έργο της αστυνομίας, το να αναγνωρίσεις κάποια στοιχεία στον ύποπτο που μπορεί να τον κάνουν ύποπτο? Όχι, και είναι και πολύ σοβαρό λάθος. Παρακολουθώντας μια τηλεοπτική συνέντευξη, για παράδειγμα, που δίνει κάποιος, γιατί τα δύο πρόσωπα που ήταν οι γονείς των τριών κοριτσιών είχαν δώσει σε κάποια φάση μια τηλεοπτική συνέντευξη. Ήταν πρόσωπα που ήταν πολύ προβεβλημένα στα μίντια από τον καιρό που βγήκε προς το φως της δημοσιότητας. Αγάπη μου, ξεκίνησε μια διερεύνηση και εγώ δεν είχα ιδέα. Προφανώς είχε προκληθεί άλλο στην Ελλάδα γύρω από αυτό το ζήτημα. Και με είχαν καλέσει για να μιλήσω συγκεκριμένα σε ένα space στο Twitter την πρώτη φορά που μου ζήτησα. Και μου έστειλαν τη συνέντευξη να τη δω και μου είπαν να μας πεις ως ψυχολόγος από τη γλώσσα του σώματος και από τις εκφράσεις, αν θεωρείς ότι αυτό για το οποίο διερευνούνται ισχύει. Και τους είπα ούτε με σφαίρες, γιατί δεν είναι μέσα στα πλαίσια και στα καθήκοντα ενός ψυχολόγου να κάνει διαγνώσεις παρακολουθώντας ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε ή δίνουν συνεντεύξεις. Προλίγου μου έστειλε μία συνάδελφος από την Ελλάδα μία ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ψυχολόγων, το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, η οποία λέει ότι αποτρέπει τα μέλη τους να μιλούν, πρέπει να είναι σημερινή. Ναι. Σημερινή η δημοσίευση, λέει, όχι, είναι περσινή, από τις 23 Ιουνίου 2021, λέει η στάση του ψυχολόγου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων συστήνει στους συναδέλφους μέλη και μη του ΣΕΠΣ στην Ελλάδα, να απέχουν από παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τα ψυχολογικό προφίλ των δραστών ή των θυμάτων. Αυτή η ανακοίνωση ήταν πέρσι με την υπόθεση στα Γλυκά Νερά. Ναι. Που απασχολούν κατά καιρούς την επικαιρότητα και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι ανακριτικές και δικαστικές διαστάσεις των επιθέσεων. Σημαντικό. Και λέει ο λόγος είναι γιατί οι ψυχολόγοι δεν έχουν ιδία προσωπική εμπειρία με το δράστη ή το θύμα μέσω συνεντεύξεων. Δεν τους έχουμε δει τους ανθρώπους. Είδαμε μια συνέντευξη όπως την είδε και όλη η Ελλάδα. Δεν έχει δοθεί άδεια από τους ιδίους, αυτούς που κατηγορούνται ως δράστες ή ως θύματα, ή από τις αρχές να προβούν σε ψυχολογική αξιολόγηση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα. Ναι. Και επίσης οι εικασίες, οι οποιασδήποτε εικασίες, δεν βασίζονται σε τεκμηριωμένα κριτήρια επί του συγκεκριμένου ατόμου, όπως αυτά μπορούν να προκύψουν από την ψυχολογική αξιολόγηση μέσω επιστημονικά έγκυρων δοκιμασιών, δηλαδή ψυχομετρικών τεστ, όπως άλλωστε προβλέπει και ο νόμος, αναφέρει τον νόμο για το έργο του ψυχολόγου στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος. Και ούτε υπάρχει τέτοια επιστήμη πώς το λένε, body language, φυσιογνωμισμός, γιατί τώρα έχει γίνει ένας χάμος και στο διαδίκτυο μετά, για το περιστατικό που συζητούσαμε την προηγούμενη φορά,
που βγαίνουν διάφοροι οι οποίοι μελετούν και καλά τις στάσεις σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου και είναι ειδικοί και η στάση του Will Smith ήταν αυτή, η στάση του Chris Rock ήταν αυτή. Είναι μπούρδες αυτά τα πράγματα, δεν είναι επιστημονικά πράγματα. Ένας ψυχολόγος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και την επιστήμη και το επάγγελμα ή το λειτουργήμα που υπηρετεί, προσέχει πάρα πολύ στο να κάνει τον λαϊκό δικαστή. Μάλιστα. Ο δικαστής θα αποφασίσει, εάν όμως στα πλαίσια των δικαστικών διαδικασιών ζητηθεί από κάποιον ψυχολόγο ή ψυχίατρο να αξιολογήσει έναν πρόσωπο, τότε εκεί ναι, θα γίνουν οι ψυχομετρικές διαδικασίες, τα ψυχομετρικά τεστ. Υπάρχουν διάφορα ψυχολογικά τεστ, mm-hmm. τα οποία μετρούν χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα και τυχόν διαταραχές της προσωπικότητας, και εκεί μπορεί να γίνει μια διάγνωση. Η πιο συνηθισμένη διάγνωση που γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις είναι όταν κατηγορείται κάποιος για έναν έγκλημα και λέει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα και λόγω του ψυχολογικών προβλημάτων που έχω, έχω ελαφρυντικά. Οπότε γίνεται μια ψυχιατρική συνήθως εξέταση και ψυχολογική εκτίμηση για το κατά πόσον έναν πρόσωπο είναι σε θέση να παραστεί σε δίκη, mm-hmm. αλλά και αν λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, η λειτουργικότητα του είναι τέτοια που να έχει την ευθύνη των πράξεων του. Mm-hmm. Αυτή είναι η αρχική. Mm-hmm. Και μπορεί να χρειαστεί σε εκείνα τα πλαίσια ένας ψυχίατρος που τον έχει ορίσει το δικαστήριο ή που έχει οριστεί, έχει κληθεί ως εμπειρογνώμονας από την πλευρά της υπεράσπισης, ίσως μετά που θα κάνει κάποιες συνεδρίες, θα εφαρμόσει κάποια ψυχομετρικά τεστ, μπορεί να δώσει κάποια διάγνωση. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Και αυτόν εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ, το γεγονός ότι έπαιζε συνέχεια συνέντευξη και όλοι έχουν γνώμη, όλοι έχουν άποψη για το πώς στέκεται κάποιος, πώς μιλάει, πώς κάνει. Δεν είναι μαντική η ψυχολογία. Γιατί έχουμε την ανάγκη όμως όλοι μας, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, διότι γίνεται και από τον κόσμο των απλών, γιατί έχουμε την ανάγκη να κρίνουμε, γιατί έχουμε την ανάγκη να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τους εγκληματολόγους και να ανακαλύψουμε, να βρούμε τη λύση. Είναι μια προσπάθεια να δώσουμε στον εαυτό μας την ψευδέστηση της ασφάλειας ότι εμείς θα καταλάβουμε ποιος τύπος mm-hmm. ανθρώπου κάνει εγκλήματα, εμείς θα καταλάβουμε πώς γίνονται τα εγκλήματα για να τα αποφύγουμε. Mm-hmm. Δηλαδή φοβόμαστε. Είναι πολύ φοβιστικό να ακούς ότι υπάρχει περίπτωση ένας γονιός να σκοτώσει τα παιδιά του. Είναι πολύ τρομακτικό. Εγώ έχω, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, έκανε ένα βίντεο στο κανάλι μου, το οποίο το κυκλοφόρησα 1η Απρίλη, την προηγούμενη Παρασκευή, 1η Απρίλη του 2022, το οποίο έχει τίτλο «Μια πρώτη τοποθέτηση στο θέμα της Πάτρας». Και εκεί μίλησα και είπα την αλήθεια μου, ότι εμένα με θυμώνει πάρα πολύ mm-hmm. όλη αυτή η αναστάτωση που έχει προκληθεί στην ελληνική και στην κυπριακή κοινωνία για αυτήν την παιδοκτονία, για την η οποία διερευνάται, που είναι η κατηγορία που έχει κατηγορούμε, έχει σκοτώσει το παιδί της και διερευνούν, έχει σκοτώσει και τα άλλα της παιδιά. Ώστε αν βρουν στοιχεία να τις απαγγείλουν εκ νέου κατηγορίες. Και μπορεί να υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Σίγουρα, δηλαδή η υπόθεση σίγουρα, είναι πολύ νωρίς στην αρχή. Θεωρώ υποκριτική όλη αυτή την αναστάτωση που έχει η κοινωνία από τη στιγμή που δυστυχώς καθημερινά δολοφονούνται ψυχολογικά εντός εισαγωγικών χιλιάδες παιδιά από τους ίδιους τους γονείς τους. Δηλαδή η δουλειά του ψυχολόγου και ειδικά του ψυχολόγου ο οποίος κάνει ψυχοθεραπεία, ο οποίος βλέπει κόσμο, η δουλειά του είναι να έρχεται να προσπαθεί να αναστήσει ψυχολογικά κυρίως ενήλικες που ως παιδιά δολοφονήθηκαν ψυχικά από τους γονείς τους. Και υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της γονικής αποξένωσης, το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης, όπου ένα ζευγάρι, όταν έχουν προβλήματα μεταξύ τους ή όταν χωρίζουν, mm-hmm. αυτός που είναι παραμελημένος και νιώθει ότι τον έχει παρατήσει ο άλλος σύντροφος, ότι αυτός που συνήθως δεν παίρνει την απόφαση να χωρίσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι γεμάτος πικρία και κακία και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα προκειμένου να εκδικηθεί τον άνθρωπο που αποφάσισε να τον την χωρίσει. Και δυστυχώς χρησιμοποιούν και τα παιδιά τους, εργαλειοποιούν τα παιδιά τους, okay. χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως όπλα εναντίον του πρώην συντρόφου τους. Και έτσι έχουμε δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά, στα οποία για οποιοδήποτε λόγο χωρίζει ένα ζευγάρι, μπορεί να είναι και ο χειρότερος
σύντροφος αυτός που αποφάσισε να χωρίσει. Δηλαδή, αυτός που αποφασίζει να χωρίσει μπορεί να έχει και χίλια λάθη. Ναι. Ο άλλος γονιός. Μπορεί να έχει, να έχει κάνει άσχημες συμπεριφορές. Μπορεί να έχει αδικήσει, να έχει το σύντροφο του κλπ. Δεν είναι όμως, δεν δίνει λόγον αυτόν στον άλλο γονιό να δημιουργήσει τόσα σοβαρά ψυχικά τραύματα στα παιδιά με το να κατηγορεί συνέχεια τον άλλο γονιό και να βάζει τα παιδιά να λειτουργούν ως εξολοθρευτές του άλλου γονιού. Ναι. Αυτό είναι το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης. Θεκλά μου, υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που έχει σώαστας φρένας να αφαιρέσει τη ζωή από τα παιδιά του ούτως ώστε να φτιάξει τη σχέση του ή να φέρει το έτερον του ίμιση πιο κοντά. Τι σημαίνει σώαστας φρένας? Πώς το καταλαβαίνεις εσύ? Να είναι καλά ψυχικά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα στη ψυχολογία και στη ψυχοπαθολογία. Υπάρχουν οι ψυχικές διαταραχές, οι ελαφρότερες, mm-hmm. που παλιότερα ονομάζονταν νευρώσεις, και υπάρχουν οι ψυχικές διαταραχές, οι σοβαρότερες, που παλιότερα ονομάζονταν ψυχώσεις. Θα πω παραδείγματα νευρώσεων και δεν χρησιμοποιείται πλέον αυτός ο όρος, αλλά το χρησιμοποιώ για να κάνουμε το διαχωρισμό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η κατάθλιψη είναι μια νεύρωση. Μια φοβία είναι μια νεύρωση, mm-hmm. δηλαδή μια ήπια ψυχική διαταραχή. Ή ψυχική αρρώστια, αν θέλετε, για να το καταλάβω. Mm-hmm. Η σχιζοφρένεια είναι μια ψύχωση. Είναι μια διάγνωση ομπρέλα η σχιζοφρένεια που περιλαμβάνει πολλές ψυχωτικές καταστάσεις. Mm-hmm. Ή η διπολική διαταραχή μπορεί να είναι. Στο επίπεδο της ψύχωσης εξαρτάται την περίπτωση. Αυτές είναι οι λεγόμενες ψυχικές διαταραχές ή ψυχολογικές αρρώστιες. Κάποιος άμα έχει κατάθλιψη, άμα έχει φοβίες, αχώδεις διαταραχές, ή άμα έχει σχιζοφρένεια, ή άμα έχει διπολική διαταραχή, ή άμα έχει κάποια τέτοια διάγνωση, λέμε εντούτοις ο άνθρωπος δεν νιώθει καλά. Δεν είναι στα καλά του, όχι γιατί δεν θέλει να είναι στα καλά του, αλλά γιατί έχει αυτή την ψυχική διαταραχή και χρειάζεται είτε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει, είτε ψυχοθεραπεία μαζί με φαρμακοθεραπεία για να το ξεπεράσει. Για παράδειγμα, εγώ πάσχω από κατάθλιψη. Είχαμε πει ότι έκανα και ένα βίντεο πρόσφατα. Όταν είχα έναν επεισόδιο κατάθλιψης, πέραν από τη ψυχοθεραπεία, επήρα και αντικαταθλιπτική θεραπεία και συνήλθα. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι σαν αρρώστια. Δηλαδή, δεν ήθελα να ήμουν λυπημένη. Δεν ήθελα να ήμουν μελαγχολική. Δεν ήθελα να νιώθω βαριά και να μην έχω όρεξη να περπατήσω, να κάνω τις δουλειές μου κλπ. Αρρώστησα που κατάθλιψη και έπρεπε να κάνω θεραπεία. Ναι. Υπάρχει ένας άλλος τομέας στη ψυχιατρική και στη ψυχοπαθολογία και στην κλινική ψυχολογία. Ένας γκρίζος τομέας που ονομάζεται διαταραχές προσωπικότητας. Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι ένας τομέας που είναι ταξινομητικός. Δηλαδή γίνεται μια ταξινόμηση του τι είδους προσωπικότητες μπορεί να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Mm-hmm. Και στις διαταραχές προσωπικότητας, κυρίως του β' πλέγματος, συγκαταλέγονται οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν έχουν συνείδηση, αν θέλετε να το πούμε mm-hmm. με απλοϊκά λόγια, γιατί η συνείδηση σημαίνει κάτι άλλο στην ψυχολογία. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι αδίστακτοι και για αυτούς ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί, δεν λογαριάζουν τίποτα, δεν λογαριάζουν αρχές, δεν λογαριάζουν αξίες, δεν λογαριάζουν τον νόμο και λειτουργούν παραβατικά και ίσως και εγκληματικά. Υπάρχουν τέσσερις διαταραχές προσωπικότητας στο β' πλέγμα των διαταραχών προσωπικότητας. Οι τρεις είναι αυτές που συναντιούνται συχνότερα σε πληθυσμούς φυλακών. Και κυρίως φυλακών υψηλής ασφαλείας, τις οποίες φυλάσσονται εγκληματίες που έχουν κάνει δεχθεί εγκλήματα. Είναι η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας που πρέπει να γίνει μια κλινική εξέταση, εφαρμογή ψυχομετρικό τεστ από ένα ψυχίατρο ή ψυχολόγο που είναι εκπαιδευμένο σε αυτά τα τεστ και έχει κληθεί από το δικαστήριο για να κάνει διάγνωση. Τώρα μιλάμε για διάγνωση. Ναι. Στην ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας έχουμε τα αισθήματα μεγαλομανίας, τα οποία μπορεί να είναι φανερά ή κρυφά. Έχουμε την έλλειψη ενσυναίσθησης, τη χειριστικότητα και γενικά έναν άκρατον εγωκεντρισμό, όπου ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ακάμπτος και κοιτάζει μόνο το προσωπικό του συμφέρον με τον τρόπο που ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και δεν συγκινείται
από άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Μια άλλη διαταραχή στο Β' Πλέκμαν είναι η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, η οποία παλαιότερα ονομαζόταν ψυχοπαθητική διαταραχή προσωπικότητας. Και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι εκείνη η διαταραχή προσωπικότητας που περιγράφει ταξίνομη τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανέναν απολύτως ηθικό δισταγμό προκειμένου να παραβούν τους νόμους. Δεν έχουν κανέναν απολύτως ηθικό δισταγμό προκειμένου να βλάψουν ξένη περιουσία. Δεν έχουν καθόλου ηθική. Δεν έχουν δισταγμούς, δεν τους ενδιαφέρουν οι νόμοι. Και οι άνθρωποι με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας συνήθως είναι και άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν από μικροί με τρόπους που δείχνουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Υπάρχει παραβατικότητα στην εφηβεία. Και αυτό μου, το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε εμείς ως γονείς, γιατί εδώ μιλάμε για μηνύματα, είναι ότι εάν βλέπουμε στα παιδιά μας, κοιτάζω και την ώρα, αν βλέπουμε στα παιδιά μας συμπεριφορές που μπορεί να μας ανησυχήσουν ότι τούτο το παιδί δεν στενοχωριέται, δεν έχει τύψεις, δεν έχει φιλότιμο, ότι δεν τον νοιάζει τούτο το παιδί τι νιώθουν οι άλλοι και τι συνέπειες έχουν οι πράξεις του, αν ανησυχούμε ότι τυχόν το παιδί μας έχει κάποια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ή κάποια ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά ή έχει παραβατικότητα, θα το πιάσουμε το παιδί μας να πάμε κατευθείαν σε έναν παιδοψυχολόγο και αν χρειαστεί και σε έναν παιδοψυχίατρο να γίνει έγκαιρη διάγνωση. Mm-hmm. Γιατί με αυτές τις διαταραχές προσωπικότητας το θέμα είναι ότι άμα φτάσουν και εδραιωθούν, άμα φτάσει και ενηλικιωθεί ένας άνθρωπος λειτουργώντας με αυτούς τους τρόπους, δεν αλλάζει. Αν υπάρξει όμως μια έγκαιρη παρέμβαση στην προεφηβεία και στην εφηβική ηλικία, έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπόρεσαν να αλλάξουν. Λοιπόν, δεν κάνω διάγνωση για οποιαδήποτε κατηγορούμενη ή προφυλακισμένη ότι έχει αυτές τις διαταραχές. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να γνωρίζω όμως είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε διάφορα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά μας. Θετικά χαρακτηριστικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Αν θέλετε κάποια φορά να μιλήσουμε για τα 5 θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και να τα αναλύσουμε, να κάνουμε ένα πολύ θετικό θέμα. Όμως σήμερα θα σας πω για την σκοτεινή τριάδα, τα 3 πολύ αρνητικά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην προσωπικότητα του, που είναι ο ναρκισσισμός, ο μακιαβελισμός και η ψυχοπάθεια. Ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας τώρα μιλάμε, όχι ως διαταραχή την οποία την έχεις διαγνώσει. Έχουμε μιλήσει για τους ναρκισσούς εδώ στην εκπομπή. Μακιαβελισμός είναι, γνωρίζουμε όλοι για τον Μακιαβέλη, μου έχει γράψει τον ηγεμόνα, που θεωρείται από αρκετούς ότι είναι αυτός που έχει ιδρύσει τη σύγχρονη πολιτική επιστήμη. Μακιαβελισμός σημαίνει να ελίσσεσαι, να χειραγωγείς τους άλλους, να είσαι ένας δημαγωγός, να κάνεις τους άλλους να δουλεύουν για σένα και να νομίζουν ότι το σκέφτονται από μόνοι τους, να είσαι χειριστικός στον άκρατο βαθμό. Έλλειψη συναίσθησης επίσης και η ψυχοπάθεια σημαίνει επίσης έλλειψη συναίσθησης, πλήρης καταφρόνηση ανθρωπιστικών αρχών, αξιών κτλ. Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, υπάρχουν σε αρκετούς ανθρώπους. Σε κάποιους ανθρώπους όμως υπάρχουν σε πολύ ψηλό βαθμό. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως κατοικούν στις φυλακές σε κάποια στιγμή. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας από αυτές τις δύο που ανέφερα, η τρίτη που είπα υπάρχουν τέσσερις, η τρίτη είναι η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας που είναι οι άνθρωποι που δραματοποιούν πολύ τα γεγονότα. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιος έχει ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας ή οριακή διαταραχή προσωπικότητας που είναι άλλες δύο στο Β' Πλέγμα ότι είναι υποψήφιος για εγκληματικότητα. Όμως αν κάποιος είναι διαγνωσμένος με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, συνήθως αυτή η διάγνωση γίνεται μέσα σε φυλακές ύψης ασφαλείας εκ των υστέρων. Λοιπόν, δεν είναι όμως διάγνωση του στυλ μάνα μου των καημένων έπαθεν την αρρώσκια και επειδή έπαθεν την αρρώσκια δεν είχε έλεγχο των πράξεων του και γι' αυτό δεν φταίει. Γιατί αν δεν είχαν έλεγχο των πράξεων τους οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κρύβονταν. Δεν θα προσποιούνταν τους αθώους. Άρα έχουν επίγνωση. Βεβαίως έχουν επίγνωση. Συνειδητοποιούν ότι αυτό που έκαναν είναι παράνομο και εγκληματικό και γι' αυτό δεν το παραδέχονται. Και θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν ψυχικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή, σε καμία περίπτωση δεν θα έκαναν έγκλημα με τέτοιον τρόπο. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι εμβρασμό ψυχής, που μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε εμβρασμό ψυχής να κάνει κάτι που είναι έξω από το χαρακτήρα του και την προσωπικότητα του. Αμέσως όμως καταβάλλεται, νιώθει ενοχές, πάει μόνος του και ομολογεί και τελειώνει.
Άρα εμείς προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας από πολύ νεαρή ηλικία. Εάν δούμε τέτοια παραβατικά χαρακτηριστικά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, να κάνουμε έγκαιρη ψυχοδιαγνωστική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Δεν μας αφήσει να πούμε τίποτα, τα είπε όλα μόνη της και ήταν υπέροχη. Σε ευχαριστούμε. Πολύ, θα κλαμάω.